Η γνώση πρώτων βοηθειών μπορεί σε ένα έκτακτο περιστατικό να σώσει μία ζωή, όπω τονίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών που διοργάνωσε η Ένωση Γονέων Νομού σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ στο αφιθέατρο του πρώην ψυχιατρίου. Επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα από αστάθμιου παράγοντε, να ξέρουμε πώ θα αντιδράσουμε σωστά και με ποιε ενέργειε μπορούμε να σώσουμε μια ζωή ή να διατηρήσουμε κάποιον στη ζωή μέχρι να μπορέσει να επέμβει κάποιο πιο ειδικό, είτε με τη μορφή του ΕΚΑΒ είτε με τον γιατρό του νοσοκομείου. Μετράει ο χρόνο τη αντίδραση και όχι ο χρόνο που θα έρθει το ασθενοφόρο. Είπατε για μια μεγάλη αιμορραγία. Εάν καλέσουμε ένα ασθενοφόρο το οποίο θα έρθει σε 5 λεπτά, εάν εμεί δεν έχουμε φροντίσει να τη σταματήσουμε, δεν έχει νόημα ο χρόνο. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό σε κάποιε περιπτώσει, όπω και στην καρδιακή ανακοπή που αναφέρατε πολύ σωστά, να γνωρίζει ο πολίτη τι πρέπει να κάνει. Το σεμινάριο που διοργάνωσαν η Ένωση Γονέων και το ΕΚΑΒ περιέλαμβανε μαθήματα πρώτων βοηθειών σε μικροατυχήματα, μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνηση και αντιμετώπιση αλλεργική κρίση, κρίση άσθηματο και επιληπτική κρίση. Η Ένωση και ο κύριο Λαμπάκη από το ΕΚΑΒ Χανίων που πραγματικά μας βοηθάνε και αμέσως ανταποκρίθηκε στο έτοιμά μας, ε, μας υποσχέθηκε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άλλη μία ημερίδα, πάλι σε ένα τετράωρο πρόγραμμα για κάποιους άλλους γονείς. Ε, θέλουμε τους γονείς κοντά μας. Ό,τι κάνουμε είναι για να μπορούμε να βοηθάμε τα παιδιά μας, αλλά και γενικότερα τους γύρω μας, μια και είμαστε ο ομφαλός της κοινωνίας και πιστεύωμε ότι το να ξέρουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας, το γείτονά μας, τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας, είναι η μέγιστη ευχαρίστηση.